Θέλω να πάμε στον προϊστάμενο Περιφερειακής Μονάδας Κρήτης του ΕΑΓΜΕ, τον κύριο Γιάννη Μιχαλάκη. Κύριε Μιχαλάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Δασκαλάκη, καλησπέρα στους καλεσμένους σας και στους τηλεθεατές σας. Επειδή θα μιλήσουμε για τον Εθνικό Δρυμό της Σαμαριάς, τα θέματα αυτά τα δύο είναι αλληλένδετα. Μιλάμε για μια φυσική καταστροφή, μιλάμε για μια κατολίσθηση που επίσης καταγράφεται από μια τραγωδία. Θα ήθελα καταρχήν αν θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο για την περίπτωση του Αρκαλοχωρίου. Κοιτάξτε, είχαμε βρεθεί και εμείς την Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου του 2021, μετά το σεισμό έτσι, Ρίχτερ, που είχε εκδηλωθεί στην ευρύτερη περιοχή του Αρκαλοχωρίου. Ουσιαστικά η συμμετοχή μας ήταν στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας άμεσης παρέμβασης που έχει η Ελληνική Αρχή Γεωλογικών Μεταλλευτικών Ερευνών μέσα από ένα μνημόνιο συνεργασίας που έχουμε με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Θα έλεγα το πλέον πρόσφατο είναι το 2016, το επικαιροποίησαμε το 2019, αλλά επί της ουσίας μιλάμε για μια σειρά από δράσεις από το ΙΓΜΕ τότε στο πλαίσιο των τεχνικογεωλογικών αναγνωρίσεων μετά από εκδήλωση ουσιαστικά φαινομένων καταστροφικών γεωλογικής αιτιολογίας αλλά και ουσιαστικά αν θέλετε μια πρώτη εκτίμηση του κινδύνου της επικινδυνότητας ουσιαστικά η οποία προκύπτει και συνάδει άμεσα με την εκδήλωση αυτού του φαινομένου. Μάλιστα. Η αλήθεια είναι ότι ζούμε τον τελευταίο καιρό έτσι μια, θα έλεγα, ήδη έχετε αναφέρει πολλές περιπτώσεις, σχεδόν σε όλες τις περιφερειακές συμμετοχές. Θα μείνω μόνο στο νησί μας. Ουσιαστικά τι να πρωτοθυμηθεί κανείς από τα γεγονότα που πολύ σωστά αναφέρθηκαν νομίζω η Θεομηνία ήταν ωκεανής το Φλεβάρι του 19 στη Γεύση Λοχανίων. Βεβαίως. Έχουμε και άλλα φαράγγια, θυμάμαι το Σισκίστρα στη Σελάκανο στην Ιερά Πέτρα μετά τη Θεομηνία τότε Βαρβάρα το Φλεβάρι του 23. Βασικά είναι πάρα πολλά. Είναι πολλά. Δυστυχώς έχουμε κάθε χρόνο από 2-3. Και φέτος, μέσα στο καλοκαίρι, είχαμε αυτό το μπουρίνι που προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στο Παλαιόκαστρο, στο Δήμο Μαλεβιζίου, που ήταν ήδη λαβωμένος από την προηγούμενη κακοκαιρία. Θέλω να πάμε στο θέμα αυτό που απασχόλησε και εξακολουθεί να απασχολεί τους πολίτες, τον Εθνικό Δρυμό της Σαμαριάς. Θέλω να σας πω, κύριε Μιχαλάκη, ότι εμείς έχουμε εξασφαλίσει κάποιες εικόνες από την αυτοψία, επίγεια και εναέρια και φωτογραφικό υλικό έχουμε εξασφαλίσει, αλλά και βίντεο, τα οποία θα ήθελα να τα δούμε. Θέλω πρώτον να σας θέσω το ερώτημα που έθεσα και στον κύριο Τσαπάκο. Πόσο ασφαλής είναι ο Εθνικός Δρυμός της Σαμαριάς? Θα απαντήσω στην ερώτησή σας, αφού πρώτα λίγο κάνω έτσι μια πολύ σύντομη περιγραφή λίγο τι είναι αυτό που λέμε αυτοψία, τι κάνουμε ουσιαστικά όταν ενεργοποιούμε την ομάδα μας της παρέμβασης έπειτα από την εκδήλωση τέτοιων φαινομένων. Μπορούμε ενώ εσείς μιλάτε, κύριε Μιχαλάκη, συγγνώμη σας διακόπτω, να βλέπουμε και αποκλειστικές εικόνες που εξασφάλισε η εκπομπή Ώρα Έχνης και η Crete TV και από το ελικόπτερο μέσα, αλλά και από την επίγεια αυτοψία και βεβαίως θα δούμε και φωτογραφικό υλικό. Να ξεκινήσουμε με τα βίντεο. Ο λόγος σε εσάς. Πολύ ωραία. Κοιτάξτε, ο ΦΥΠΕΚΑ στις 18/9 ουσιαστικά μας ζήτησε τη συνδρομή μας. Ζήτησε από την Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών ουσιαστικά τη διενέργεια αυτοψία στο Φαράγγι της Σαμαριάς. Ουσιαστικά αντικείμενο της αυτοψίας αποτελούσε η αναγνώριση των γεωλογικών, γεωτερμικών συνθηκών που επικρατούν στη θέση του δυστυχήματος και η επανεκτίμηση αυτών αξιολόγησης της επικινδυνότητας ουσιαστικά μετά τη ραγδαία βροχόπτωση που σημειώθηκε τις μεσημεριανές ώρες της Τετάρτης, 18 Σεπτεμβρίου. Ένα πρόσφατο ιστορικό, πριν από περίπου 13 μήνες, ήταν Δευτέρα 21 Αυγούστου 2023, είχε ενεργοποιηθεί ξανά η ομάδα μας παρέμβασης σε ΑΓΜΕ. Να σας διακόψω ξανά για να καταλαβαίνουν και οι τηλεθεατές. Εδώ βλέπουμε εικόνες, βλέπαμε εικόνες από το ελικόπτερο που έκανε εκεί την αυτοψία και βλέπουμε εικόνες
και από τα επίγεια συνεργεία. Βλέπουμε εκεί ακριβώς τις πόρτες, βράχους που είναι στον αέρα. Και εγώ δεν είμαι ούτε γεωλόγος, ούτε γεωφυσικός, ούτε σεισμολόγος. Όμως βλέποντας αυτές τις εικόνες και με δεδομένο ότι έχουμε μπουρίνια συχνά πυκνά στην Κρήτη το τελευταίο διάστημα, αυτό εσάς, σαν ειδικό, δεν σας τρομάζει? Θέλω να μου δώσετε λίγο χρόνο, κύριε Δασκαλάκη, να σας πω λίγο συνοπτικά κάποια πράγματα, αυτά που ξεκίνησα λίγο πολύ, για να ξεκινήσουμε λίγο από ουσιαστικά το ίδιο το αντικείμενο της αυτοψίας που έγινε την προηγούμενη Παρασκευή και σιγά σιγά να δούμε λιγάκι όλα αυτά τα δεδομένα, πώς καταλήγουμε σε συμπεράσματα και πώς συνεχεία βλέπουμε τι μέτρα μπορούμε να κάνουμε για να μειώσουμε πάντα και να μετριάσουμε τον κίνδυνο. Έλεγα λοιπόν ότι πριν από 13 περίπου μήνες είχαμε ξανά 21 Αυγούστου του 2023, ημέρα Δευτέρα, είχαμε ξαναπάει στο Φαράγγι της Σαμαριάς, ήταν σε συνέχεια του σεισμικού φαινομένου που είχε λάβει χώρα τη 13η Αυγούστου του 2023. Αν θυμάστε, ήταν σεισμός εντάσεως 4,9 πράγματι. Ο οποίος είχε εκδηλωθεί νότια-δυτικά των Χανίων. Ουσιαστικά είχε προκαλέσει τότε ένα σοβαρό τραυματισμό ενός 45χρονου περιπατητή ισπανικής υπηκότητας. Είχαμε κάνει και τότε αυτοψία και μάλιστα είχαμε συντάξει σχετικό έγγραφο με τα συμπεράσματα και τις προτάσεις μας για τη λήψη άμεσο και μεσοπρόθεσμων μέτρων. Πάμε σιγά σιγά στο σήμερα, στα γεγονότα. Ουσιαστικά το έναυσμα. Το φαινόμενο της κατάπτωσης βράχων έλαβε χώρα κατά την εκδήλωση ραγδαίας βροχόπτωσης που σημειώθηκε στην περιοχή το μεσημέρι της Τετάρτης 18 Σεπτεμβρίου του 2024. Σημειώθηκαν σημαντικά ύψη βροχής στην περιοχή σε μικρό χρονικό διάστημα. Σε μικρότερο ουσιαστικά από μία ώρα. Ουσιαστικά η τρεις πλησιέστερη μετεωρολογική σταθμή που λειτουργεί το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών στην περιοχή σημείωσε ο σταθμός της Σαμαριάς στα 349 μέτρα υψόμετρο, είναι 4 χιλιόμετρα περίπου στα βόρεια, βορειοδυτικά της θέσης του δυστυχήματος, της πόρτες, κατέγραψε 22 χιλιοστά. Λίγο βορειότερα, σε υψόμετρο 1250, στο Ψιλόσκαλο υπάρχει ένας σταθμός ο οποίος είναι περίπου 7,5 χιλιόμετρα βορειοδυτικά από τις πόρτες, κατέγραψε 27 χιλιοστά. Και υπάρχει ακόμα ένας σταθμός στα νοτιοανατολικά, στον Άγιο Ιωάννης Φακίων, ο οποίος είναι σε 770 μέτρα υψόμετρο, ο οποίος κατέγραψε κάτι λιγότερο από 42 χιλιοστά. Και να πω στους τηλεθεατές ότι βλέπουμε ταυτόχρονα και φωτογραφίες από το Παρασκευή, σημείο. Την Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου, πραγματοποίησαμε αυτοψία στην περιοχή ενδιαφέροντος. Η αυτοψία έγινε από μένα. Στην αυτοψία συμμετείχε και ο κύριος Μπαρνιάς, ο οποίος είναι ο υπεύθυνος της μονάδας διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Σαμαριάς και προστατευόμενων περιοχών Δυτικής Κρήτης του ΦΠΚ. Η αυτοψία πραγματοποιήθηκε σε δύο σκέλη. Αρχικά έγινε. Κύριε Δασκαλάκη, με ακούτε? Σας ακούμε μια χαρά. Μια χαρά. Ναι. Σας ακούμε, κύριε Μιχαλάκη. Σας ακούμε. Έχουμε ένα μικρό πρόβλημα. Θα επανέλθουμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που βλέπουμε και φαντάζομαι και θέλω να ρωτήσω εσάς, κύριε Κυγέρογλου, πώς η αυτοδιοίκηση, λαμβάνοντας υπόψη μετεωρολογικά δεδομένα, θα μπορούσε να λαμβάνει μέτρα ή να κινητοποιεί τις αρχές? Το σύστημα το οποίο ισχύει στη χώρα μας με βάση το θεσμικό πλαίσιο είναι προφανώς συγκεντρωτικό. Έχει ένα κέντρο που λέγεται Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, έχει περιφερειακές δομές και βέβαια σε κάθε δήμο, κάθε δήμος υποχρεούται να συστήσει αυτοτελές τμήμα πολιτικής προστασίας με βάση νόμο που έχει ψηφιστεί, ανεξάρτητα αν το περιλαμβάνει στον οργανισμό ή όχι, ο οποίος είναι συνδεδεμένος και με τον περιφερειακό μηχανισμό και με τον κεντρικό. Εδώ, ας πούμε, από την εμπειρία σας, σαν ένας αυτοδιοικητικός αλλά και κοινοβουλευτικός, έχετε περάσει από πολλές θέσεις. Όταν βλέπουμε μια κακοκαιρία, φαινόταν μια αστάθεια, θεωρείτε ότι θα μπορούσε να υπάρξει ευθύνη, αφού δεν ξέρω πώς θα εξελίχθουν τα καιρικά φαινόμενα, δεν θα επιτρέψω στο σύνολο των επισκεπτών να μπει στο Φαράγγι ή θα επιτρέψω σε λιγότερους να μπουν σε ένα Φαράγγι? Το Φαράγγι είναι ευθύνη πάλι του κράτους με τον ΟΦΠΚ, αλλά παρατηρήσεις και εισηγήσεις
καμπανάκια μπορεί να κρούει η αυτοδιοίκηση και ο ΦΠΚΑ που είναι αρμόδιος, αλλά αυτά απαιτούν, το πρόβλημα το συγκεκριμένο τουλάχιστον, πολύ πιο σοβαρές μελέτες και εκτιμήσεις και κυρίως παρεμβάσεις για να αντιμετωπιστούν. Έχουμε μετά από κάποιο Μιχαλάκη. Σεισμό που αποσαθρώνεται, ας το πούμε, ένα σύστημα, ένα πρανές, θα πρέπει πάντα να υπάρχει ο έλεγχος, γιατί η αποκόλληση βράχων ή η μετακύληση εδαφών είναι φαινόμενα τα οποία μπορούμε να τα δούμε. Αν έχουμε λοιπόν ένα φαράγγι που οδηγούμε κόσμο, θα πρέπει να υπάρχει ασφάλεια. Μάλιστα. Αυτό είναι εκ των όνων κάνευ. Κύριε... Αλλά δεν μπορεί να το λύσει η αυτοδιοίκηση. Γι' αυτό βεβαίως. Κύριε Μιχαλάκη, θέλω να σας πω ότι ακούστηκαν τα πάντα. Στο τέλος, μάλλον δεν μας ακούγατε εσείς. Πάρτε το λόγο. Δεν σας άκουγα, ναι. Δεν σας άκουγα. Ουσιαστικά, συγγνώμη κιόλας τώρα με αυτή τη διακοπή που συνέβη, είχα μείνει λίγο πολύ, δεν ξέρω, να συνεχίσω, έχασα λίγο και την συζήτηση, κύριε Δασκαλέκη. Ναι, ζήτησα από τον κύριο Κιγκέρογλος Δήμαρχος να μου πει αν η αυτοδιοίκηση, λαμβάνοντας υπόψη κάποια μετεωρολογικά δεδομένα, θα μπορούσε να κινητοποιεί τις αρμόδιες υπηρεσίες σε σημεία που έχουν μεγάλη επισκεψιμότητα. Γιατί ναι, μεν έχουμε το φαράγγι της Σαμαριάς, υπάρχουν όμως πάρα πολλά σημεία με περιπατητές σε ολόκληρη την Κρήτη και έχουμε δει κατολιστήσεις και σε άλλες περιοχές. Εγώ θα ήθελα λίγο να λειτουργήσουμε πιο στοχευμένα. Βλέποντας τις φωτογραφίες αυτές, και θέλω να δούμε τις φωτογραφίες, θέλετε να μου πείτε, είναι εδώ πέρα το ξύλινο μονοπάτι που πλησιάζει στις πόρτες. Είναι το σημείο που ουσιαστικά συνέβη και η τραγωδία. Είναι ένα σημείο που, επειδή αποτελεί σημείο αναφοράς για τον Εθνικό Δρυμό, ο περιπατητής θα παραμείνει αρκετή ώρα εκεί για να φωτογραφηθεί, για να δει το φυσικό τοπίο, το οποίο είναι πραγματικά απαράμιλης ομορφιάς. Τι ακριβώς έχει συμβεί εδώ? Κοιτάξτε να δείτε, ουσιαστικά από τα συμπεράσματα της αυτοψίας που κάναμε, ουσιαστικά θα μιλήσω λίγο για το πιο που κάναμε, είχε δύο σκέλη. Αρχικά έγινε πεζοπορία από την νότια είσοδο του Φαραγγιού. Φτάσαμε σε θέσεις πόρτες που δείχνεται που συνέβη το δυστύχημα και έγινε μια αναγνώριση της περιοχής. Αυτό που βλέπουμε ουσιαστικά στις πόρτες είναι διαμορφώνονται κατακόρυφα πρανή, τα οποία καταθέσεις ουσιαστικά υπάρχουν και αρνητικές κλίσεις. Υπάρχει αυτό το πέρασμα ουσιαστικά, φτάνει περίπου τα 70 μέτρα. Και το πλάτος του, στο στενότερο σημείο του, είναι περίπου 3 μέτρα. Εδώ ήταν που έγινε η κατάπτωση του βράχου και ουσιαστικά σκότωσε την 35χρονη γυναίκα. Δείτε λίγο, στο στενότερο αυτό σημείο, όπως δείχνεται, του Φαραγγιού, λόγω του εποχικού ρέματος που λειτουργεί, ουσιαστικά βλέπουμε ότι για τη διευκόλυνση της περιπατητικής διαδρομής υπάρχει ένα στο ανατολικό τμήμα, όμορα του Πρανούς, υπάρχει ένα μικρό ξύλινο γεφυράκι σχεδόν 10 μέτρα. Ναι, ναι, το βλέπουμε. Αυτό που είδαμε εμείς, αυτό που διακρίναμε με κάθε επιφύλαξη, είναι ότι σε μια υψομετρική διαφορά περίπου 30 μέτρων, ανάντι της θέσης του δυστυχήματος, είδαμε ένα σημείο αποκόλλησης βράχων στο δυτικό Πρανές και είδαμε διάσπαρτα σε διάφορες θέσεις, ουσιαστικά ασύγχρονα, να τα πούμε, γωνιώδη θράσματα, από βραχοτεμάχια μικρού σχετικά μεγέθους, δηλαδή θα μπορούσε κανείς να πει περίπου 40 επί 30 επί 20 εκατοστά. Ένα τέτοιο σύγχρονο αυταρχικό θραύμα, δεν ξέρω αν φαίνεται και σε κάποια από τις φωτογραφίες, επειδή έχω μια καθυστέρηση. Φαίνεται. Το είδαμε και στην προηγούμενη, το βλέπουμε και τώρα, κύριε Μιχαλάκη. Ωραία. Εντοπίστηκε λοιπόν κάτω από ψύχνο γεφυράκι, αλλά και σε διάφορες άλλες θέσεις, ουσιαστικά ένα σύγχρονο τέτοιο γωνιώδες θράσμα, από το οποίο εκτιμούμε ότι προκάλεσε από τη σφοδρή του σύγκρουση ουσιαστικά στο γεφυράκι, την κατ' επέκταση ουσιαστικά επέφερε το θανάσιμο τραυματισμό. Την ακατάσχετη αιμορραγία της γυναίκας, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της δυστυχώς. Ουσιαστικά δηλαδή εκτιμούμε ότι ένας βράχος που αποκολλήθηκε συγκρούστηκε στη συνέχεια κατάντι στο Πρανές και ένα από τα θράσματα από αυτά που, βλέπετε κάτω ουσιαστικά αποξεντωνίστηκαν, προσέκουσε σφοδρά στο ξύλινο γεφυράκι και προκάλεσε ουσιαστικά την απώλεια της ανθρώπινης ζωής. Αυτό λοιπόν δείχνει η αυτοψία. Αξίζει, ναι, ναι. Αξίζει απλά να σημειωθεί ότι η αστοχία που εκδηλώθηκε στη θέση του δυστυχήματος δεν ήταν ουσιαστικά εκτεταμένου μεγέθους. Όμως ήταν αρκετό δυστυχώς να προκαλέσει την απώλεια ανθρώπινης ζωής.
Είναι η συγκεκριμένη γυναίκα βρέθηκε στο λάθος σημείο, τη λάθος στιγμή δυστυχώς και το πλήρωσε με τη ζωή της. Ακριβώς έτσι φαίνεται. Δηλαδή δεν είδαμε μια εκτεταμένη αστοχία, δεν είδαμε μια καθολίση. Ουσιαστικά είδαμε διακριτά σύγχρονα γονιώδη θράσματα τα οποία προέρχονται από μια κατάπτωση ανάντητης του στενού αφηνού περάσματος και ουσιαστικά αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την αναπτύξη της ανθρώπινης ζωής. Κύριε Μιχαλάκη, θα σας διακόψω. Αυτά. Πρέπει να πάω στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επανέλθω με εσάς για να ολοκληρώσουμε αυτό που λέτε. Δυστυχώς με πιέζουν ασφυκτικά να πάω στο διαφημιστικό διάλειμμα. Διαφημίσεις και επανερχόμαστε. Μπερδευτήκαμε. Είδαμε και την καλή συνάδελφο την Νικολέτα της Φαγιανάκη πριν, εδώ στον αέρα της Κρήτη TV. Συζητάμε για τις φυσικές καταστροφές, συζητάμε για το Ορκαλοχώρι, συζητάμε για τις κατολιστήσεις και βεβαίως την τραγωδία αυτή. Κύριε Μιχαλάκη, έρχομαι σε εσάς για να ολοκληρώσουμε. Θέλω να μου πείτε από εδώ και πέρα τι γίνεται. Πώς μπορεί να διασφαλιστεί η ασφάλεια στο φαράγγι της Σαμαριάς? Κοιτάξτε να δείτε, έχουν γίνει με αφορμή και το ουσιαστικά την εκδήλωση της αστοχίας στην πρόσφατη, έγιναν αρκετές σκέψεις, ήμασταν εκεί. Αρχικά, σε συνέχεια της αυτοψίας, είδαμε ποια είναι τα συμπεράσματα τα οποία μπορούμε να βγάλουμε για το συγκεκριμένο αρχικά φαινόμενο που εκδηλώθηκε. Και στη συνέχεια, ουσιαστικά τι κάνουμε, προσπαθούμε πάντοτε σε ένα πλαίσιο μετριασμού του κινδύνου να, και αφού εκτιμήσουμε αυτό το κίνδυνο, να περιορίσουμε από εδώ και πέρα ό,τι μπορούμε να κάνουμε ουσιαστικά για να μειώσουμε την επικινδυνότητα. Δηλαδή να φανταστώ το φαράγγι θα κλείνει πιο εύκολα όταν υπάρχει μια μετεωρολογική πρόγνωση που θα μπορούσε να εξελιχθεί σε ένα μπουρίνι όπως αυτό που προκάλεσε την τραγωδία. Γιατί κανείς δεν περίμενε κάτι τέτοιο. Κοιτάξτε, φυσικά τα ενάψματα στα οποία, από τα οποία μπορούμε να περιμένουμε την εκδήλωση αστοχίας λίγο πολύ είναι γνωστά. Δεν είναι μόνο η σεισμικότητα, είναι οι ραγδαίες πτώσεις, είναι οι δυναμικές φορτίσεις, είναι το αναπτυγμένο ριζικό σύστημα όπως φαίνεται και σε κάποιες φωτογραφίες που δείξατε νωρίτερα. Οι ρηπές του αέρα, το πέρασμα των ζώων, υπάρχουν η ίδια η αποσάθρωση ουσιαστικά, ο ίδιος ο βιολογικός χρόνος. Οι εγγενείς, να το πούμε έτσι, κίνδυνοι και στο φαράγγι της Σαμαριάς, αλλά ουσιαστικά και σε όλα τα φαράγγια της χώρας, ας πούμε, υπήρχαν διαχρονικά και θα υπάρχουν ανεξαρτήτως του είδους ενάσματος. Και κρατάμε αυτό που είπατε, ότι ο θάνατος της άτυχης γυναίκας προκλήθηκε όχι από μια εκτεταμένη κατολίσθηση. Όχι, βέβαια. Ουσιαστικά συνέβησαν και κάποια ουσιαστικά από την ραβιότητα της βροχής συνέβησαν και κατά νοτιότερα. Ίσως φαντάζομαι θα είδατε λίγο και σε βίντεο αλλά και σε ουσιαστικά έχουν καταγραφεί κάποιες μικρές, θα τις έλεγα, παρασύρσεις από τα εποχικά ρέματα που ενεργοποιήθηκαν, αλλά ευτυχώς δεν επέφεραν κάποιο σημαντικό τραυματισμό ή πόσο μάλλον κάποιο δυστύχημα. Αυτό που αξίζει να πούμε κατά κλείδι είναι ότι ο κατολιστικός κίνδυνος, εντάξει, το γνωρίζουμε, είναι υψηλός, χρήζει τακτικής επανεξέτασης. Όχι μόνο για το φαράγγι της Σαμαριάς, υπάρχουν πάρα πολλές περιοχές. Το φαράγγι του Κοτσιφού είδαμε πρόσφατα παραδείγματα. Το κουρταλιώτικο φαράγγι, σημεία στον βόρειο δικό άξονα της Κρήτης, στις Σίσες, στο Σελινάρι και σε πολλά άλλα σημεία. Στο οροπέδιο Λασιθίου, στην περιοχή των Σφακίων, δηλαδή, υπάρχουν πολλά σημεία επικινδυνότητας που φαντάζομαι και περισσότερο ευάλωτα σε σεισμικά φαινόμενα. Πολύ σωστά. Επομένως, αναλόγως και το είδος ενάυματος το οποίο θα μπορούσε ανά πάσα στιγμή να δημιουργήσει μια αστοχία και κατ' επέκταση κίνδυνο, να εκθέσει εμάς, να αυξήσει την δροτότητά μας ουσιαστικά σε αυτή την εκδήλωση του φαινομένου, εμείς αυτό που μπορούμε να κάνουμε ουσιαστικά και πρέπει να κάνουμε είναι, παραδείγματος χάρη, γίνεται μια. Το είπαμε τώρα, ας πούμε, είναι ένα από τα μέτρα που είπαμε και στο Φαράγγι Σαμαριά, το είχαμε πει και πέρυσι. Ουσιαστικά, με το πέρας της ειδικής περίοδου κάθε υδρολογικού έτους, να γίνεται μια, αν θέλετε, τακτική πανεξέταση του φαραγγιού πριν ανοίξει. Και φυσικά, μετά από την εκδήλωση κάθε αστοχίας, μια έκτακτη
αν θέλετε, επανεξέταση, ώστε να μπορούμε σε κάθε περίπτωση να περιορίσουμε και να μπορέσουμε να δώσουμε όσο μπορούμε να μετριάσουμε τον κίνδυνο για τους περιπατητές και τους επισκέπτες. Κύριε Μιχαλάκη, ήσασταν πολύ to the point. Δυστυχώς δεν έχω άλλο χρόνο γιατί με πιέζει. Αν θέλετε να ολοκληρώσετε, νομίζω ότι μας διαφωτίσατε για πολλά πράγματα τα οποία δεν γνωρίζαμε για τις συνθήκες αυτής της τραγωδίας, αλλά και για τους τρόπους που γίνονται οι έλεγχοι στο φαράγγι της Σαμαριάς. Ωραία, χαίρομαι. Ίσως αν είχαμε περισσότερο χρόνο, ή αν ήμουν και εγώ εκεί, να μπορούσαμε να δεσμεύομαι, θα το επαναφέρω το θέμα και δεσμεύομαι με τη φυσική σας παρουσία και εδώ. Ωραία, σας ευχαριστώ. Εν κατακλείδη, λοιπόν, εμείς προσπαθώντας πλέον να βοηθήσουμε και να βρούμε λύσεις, προτείναμε, παραδείγματος χάρη, στο φαράγγι της Σαμαριάς, στην προκειμένη περίπτωση, μία δέσμη από μέτρα. Μάλιστα, τα είχαμε καθορίσει και σε τρία επίπεδα χρονικά, σε βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, όπου τα έχουμε κοινοποιήσει στον φορέα διαχείρισης. Επομένως, ήδη το έχουμε δώσει ένα πλαίσιο, αν θέλετε, επαναλειτουργίας, πάντοτε με γνώμονα το μετριασμό του κινδύνου. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Μιχαλάκη. Να είστε καλά.